Καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο Παρίσι. Η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη για τα γαλλικά γλυκά. Βρισκόμαστε σε μια πλατεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος, την Place Madeleine. Το Παρίσι είναι η πόλη που με έχει μοιήσει στη ζαχαροπλαστική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ζαχαροπλαστική σε αυτή την πόλη εξελίσσεται. Είναι πάρα πολύ δημιουργή, πολύ σεφ που πάνε τα γλυκά παρακάτω. Η πλατεία Madeleine είναι ένας γαστρονομικός παράδεισος. Πάμε μια βόλτα στα μαγαζιά. Ζώντε σοκολά δεσπόζει επιβλητικά και μας καλεί να δοκιμάσουμε τις υπέροχες δημιουργίες του. Γλυκά με σοκολάτα παντού, σε όλες τις μορφές και τις γεύσεις της. Σε ένα κατάστημα που δικαιώνει το όνομά του, το σπίτι της σοκολάτας. Προχωράμε προς το Μαρέ, την πολυσύχναστη και ζωντανή γειτονιά του Παρισιού. Φτάνουμε στην μπουτίκ του Μισελά και θαυμάζουμε τις δημιουργικές του ικανότητες. Γλυκά με φαντασία και υψηλή αισθητική που τον έκαναν διάσημο σε όλο τον κόσμο. Το κατάστημα του Χριστόφα Ντάμ φημίζεται για τα θαυμάσια εκλέρ του. Μεγάλη ποικιλία υλικών και γευστικών συνδυασμών από ένα μεγάλο σεφ. Σε Ζερμέν βρίσκεται η μπουτίκ του πολυβραβευμένου Πατρίκ Ροσέ. Ιδιαίτερα ταλαντούχος, σοκολατιέ, φτιάχνει έργα τέχνης με σοκολάτα. Τα σοκολατάκια του έχουν τέλειο φινίρισμα και εξαιρετική γεύση. Πηγαίνουμε στη Μομάρτη, όπου μας περιμένει ο διακεκριμένος ζαχαροπλάστης Ζιρ Μαρσάλ, για να φτιάξουμε μαζί δύο υπέροχα γαλλικά γλυκά. Είμαστε στο εργαστήριο του Ζιλ Μαρσάλ, ένα πολύ καταξιωμένο pastry chef στο Παρίσι. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Καλά. Μιλάει και ελληνικά, έχει κάνει και Ελλάδα σε πολύ γνωστό εστιατόριο. Και θα μας φτιάξεις σήμερα δύο γλυκά, μία Madeleine, που νομίζω όλοι τη γνωρίζουμε, τη Madeleine είναι ένα παραδοσιακό γλυκό γαλλικό. Θα το κάνει σοκολατένιο και θα το γεμίσει και με μία γκανάς, μία δική του συνταγή, μία δική του παρέμβαση. Και μας κάνει και μία μικρή, πολύ μικρή σαρλότ. Madeleine. Υλικά για τις Madeleine. 70 γραμμάρια γάλα. 3 αυγά. 15 γραμμάρια μέλι. 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. 30 γραμμάρια κακάο. 220 γραμμάρια βούτυρο μαλακό. 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα κουταλάκι baking powder. Ψιλοκομμένη σοκολάτα. You can start if you want. Yes, okay. With Madeleine. Yes, Madeleine. 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 Yes. It's very simple. Πολύ απλό. It's first. Powder, okay. And liquid milk. Βάζουμε πρώτα τα υγρά, το γάλα egg και τα αυγά. And honey. Old recipe, but yes, you make modern now. Yes. Okay. Τα ανακατεύουμε όπως βλέπετε.
Είναι ένα εύκολο γλυκό. Ευχάριστα τρώγεται με καφέ, στο πρωινό, με τσάι. Okay. Yes. And after, put together. Yes. Μετά ενώνουμε τη ζάχαρη μαζί με το κακάο, το αλεύρι και το baking powder. The butter with the fire. And okay. Now? Yes. The must sift. Yes, yes. One. Thank you, Stelos. Okay. And after the butter, eh? Yes, after the butter. Very hot. Τώρα που θα βάλουμε το βούτυρο πρέπει να είναι αρκετά ζεστό. Τέλειος. The texture nice. Is very... Very yes. Liquid, very yes. Nice. And the butter. Now butter. But in Greece you have good product. Yes, yeah. Honey. Honey. Cheese. Yes. Orange flower. Yes. Yes, okay. Yes. Very good fruit. Yes. Yeah. Okay, to take very, very hot. Very hot, yes. Okay. And yes. Slowly. Yeah? Yes, slowly. It's very simple, huh? Very simple. Είναι, λέει, πολύ απλό, πολύ εύκολο, σαν ένα κέικ. Μικρό και βέβαια ρίχνουμε σιγά-σιγά το βούτυρο. Wood pastry. And then one night in... Yes, it's better. Και τώρα στο ψυγείο. Important. Yes. Thank you. Yeah. Hello. Hello. It's nice texture. Yes. Yes. Like ganache. Yes, similar ganache. Okay. Okay. And your new film? Film. Okay. And the fridge for one night. Okay. Έχουμε έτοιμο παγωμένο και βέβαια το παγωμένο αλλάζει το χρώμα του, θα το δείτε λίγο πιο σκούρο εδώ, γιατί παγώνει και γίνεται πιο σκούρο, μην σας τρομάξει αυτό. And now it's very important. Τώρα το ανακατεύουμε για να μαλακώσει. For the area. Το μπουμπλ. Το ανακατεύουμε. It's very important. Very important. Yes. Το ανακατεύουμε για να φύγει ο αέρας. Yes. Είναι τα λεπτά σημεία στη ζαχαροπλαστική που κάνουν τη διαφορά. And if we want to take a special... Αν θέλουμε να το αρωματίσουμε, μπορούμε να βάλουμε σίσμα από πορτοκάλι, από τόγκα ή πεϊτόγκα είναι ένα μπαχαρικό. Μπορούμε να βάλουμε και κανέλα, μπορούμε να βάλουμε λεμόνι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι ωραία, la texture. It's very nice texture. Like cream. Yeah, yeah. For one madeleine. Για κάθε madeleine, φόρμα, μπισκοτάκι, θέλουμε 25 γραμμάρια. Όλα εδώ στη Γαλλία είναι υπολογισμένα. Είναι η χημεία. Την γλυκιά αλχημία που λέμε. Για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. And now, do you prepare the butter for the moulin madeleine? Τώρα, οπωσδήποτε, όταν είναι μεταλλικές οι φόρμες, βουτυρώνουμε. Okay. Και μετά θα αλευρώσουμε. Just a little butter. Little butter, yes. Θέλει πολύ λίγο βούτυρο και γι' αυτό είναι παγωμένο το βούτυρο. Γιατί αν το βάλει λιωμένο θα πέσει περισσότερο. And after, favorite flour. Madeleine. Madeleine. Place de la Madeleine, yes. At Paris. Paris. Gourmet place. Yes, yes. Okay? Yes. Et là, il faut vraiment bien good. Very good. Okay? Very clean. Very okay. Nice, yes. Είδατε τι ωραίο που έγινε με παγωμένο βούτυρο. And you put the... Βάζουμε μετά το βουτύρωμα τις φόρμες για 10 λεπτά στο ψυγείο. You. Thank you. Après, 25 is... 25. Okay.
25 γραμμάρια περίπου, το υπολογίζει. Έχει κάνει τόσες φορές μαντλέν, τις οποίες γνωρίζει την ποσότητα που θα βάλει. Προθερμάνει το φούρνο πολύ δυνατά, σε βαθμούς 250 κοντά, 240 με 250, και έχει βάλει πλάκες του φούρνου να είναι ήδη πολύ καυτές, ζεστές, γιατί θέλουν δυνατή θερμοκρασία για να φουσκώσουν μόνο για 6 λεπτά. And now? Ah, and some yes. chocolate. Yes. You put with me? Yes. Just the top? The round. Yes. Specialist. Travail. Travail. Travail, Stelios. Travail, travail. Μου λέει να δουλεύω. French Madeleine. It's a speciality at the Lorraine region. Do you know? Lorraine? Yeah. Lorraine? La Quiche Lorraine? Quiche Lorraine, is yes. The same region, the specialty. La Madeleine de Lorraine. Madeleine de Lorraine. Yes. Okay. Okay. Magnifique. And now? 6 minutes. Yes, 6-7 minutes. Huh? Okay. It depends. 6-7 λεπτά. Πολύ ζεστός ο φούρνος σε ζεστή πλάκα. Sugar time, sugar time, sugar time. Yeah, we continue encore. Magnifique. Good. Very good. Good melange. Good, good, good mix. Là, je pense que c'est bon. C'est bon, hein? Yes. Allez, OK. C'est bon. Έγιναν πάρα πολύ ωραίες, έχουν φουσκώσει και μυρίζουν συγκλονιστικά. And now, the important. Important. Yes, décoller tout de suite. Tu vois? Ah. Et puis hop, comme ça. Like this, hein? Hop. Τα ξεκολλάμε τώρα. Yes. Tac. Magnifique. Good pastry man. Yes, hein? The big chef. Aha. Τα ξεκολλάμε για να κρυώσουν. Good. Yes, very good. After if you make this madeleine in your shop, is a madeleine Gilles Bouchard. Of course. Only for the Stelios. Of course. And Athènes. Okay, and the madeleine, okay, for the moment. For the moment, yes, you make ganache now. Okay. Θα κάνουμε μια ganache να τα γεμίσουμε. Υλικά για την ganache. 200 γραμμάρια γάλα. 190 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά, 230 γραμμάρια σοκολάτα, λίγη τόγκα. Before we make ganache, I want a short history about the madeleine. Oh, 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 in France. Yes, in France. Okay. Alors, je suis originaire d'une région qu'on appelle la Lorraine. Tout le monde connaît la Lorraine puisque elle se trouve entre l'Alsace et la Champagne. Il y a une spécialité en Lorraine que dans le monde entier on réalise, c'est la quiche Lorraine. Mais il y a aussi la madeleine. La madeleine, c'est à l'époque d'un roi de Pologne qui s'appelait Stanislas Leszczynski, qui a été marié avec une Lorraine et qui est devenu duc de Lorraine, qui avait construit un très beau château, qui était un petit château, qui était une réplique du château de Versailles. Et lors d'une soirée d'un banquet, le pâtissier n'étant pas là, il a demandé à ce qu'il y ait quand même un gâteau qui soit réalisé. Et une petite servante a dit qu'elle avait une recette de famille qu'elle voulait bien réaliser pour le banquet. Cette petite servante-là a fait ce gâteau, qu'elle a cuit dans un moule de noix de Saint-Jacques. Noix de Saint-Jacques. La première madeleine était cuite dans un moule de noix de Saint-Jacques. Et quand le roi de Pologne, Stanislas Leszczynski, a goûté le gâteau, il a dit « c'est exquis ». Qui a fait ce gâteau?
Et la jeune fille a dit, c'est moi, monsieur le roi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Madeleine. Le gâteau est devenu Madeleine. Spécialité de Lorraine. Thank you very much. Milk and cream. Ζεσταίνουμε την κρέμα με το γάλα για να κάνουμε την γκανάζ. Τσοκολί. Yes. Just a little. Ξύνουμε λίγο την τόγκα, πολύ λίγη. Τόγκα σε μεγάλα καταστήματα με μπαχαρικά μπορείτε να τη ζητήσετε και να τη βρείτε. Μόλις βράσει το γάλα με την κρέμα, αποσύρουμε. Ρίχνουμε στη σοκολάτα την κρέμα με το γάλα. This recette is special. Όπως σας είπα και πριν, είναι μια γκανάζ ειδικά φτιαγμένη για την Madeleine, για να είναι πολύ μαλακή. But if you want... Μπορείτε να τη γεμίσετε με μαρμελάδα φραμπουάζ, με πάστα φιστικιού. Very soft. Yes. And this is, you keep it in freezer. Yes, yes. Και την γκανάζ βέβαια την αφήνουμε ένα βράδυ. Οπότε φτιάχνουμε την γκανάζ, φτιάχνουμε και τη ζύμη της Madeleine και τα κρατάμε και τα δύο στο ψυγείο. It's between the ganache and hot chocolate for the texture. And Frigidaire. And magic. You have. Την έχει έτοιμη. Έχει παγώσει. Hot, eh? Yes. Οπότε τα γεμίζουμε όταν είναι ελαφρώς ζεστά. Αυτό φαντάζομαι το κάνει για να απορροφήσει μέσα την κανάς. Can test the ganache? Ah, of course. Όντως είναι πάρα πολύ μαλακή και βγάζει ένα πολύ ωραίο άρωμα η τόγκα. It's okay for the pastry shop, but for the restaurant. For the restaurant. Hot yes. Madeleine. Hot Madeleine. With coffee. With coffee. Yeah. Just hop. Hop. Et après. Yes. It's a fancy for you. Thank you. Present. Present. Thank you very much. Hot is very nice. Yes. With a coffee ice cream or vanilla ice cream and very the coulis nice. Chocolate. Passion fruit. Πραγματικά είναι εκπληκτική ζεστή. Θέλετε, look at. Yes. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ζεστή Madeleine, παγωμένη σοκολάτα, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Okay. Very nice. Fini, Madeleine? Madeleine, fini. Mm-hmm. Yeah. After a good presentation with a good plate. Yes, porcelain. After. After Charlotte. After Charlotte, yeah. Ωραία, θα μας κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση σε ένα ωραίο πιάτο της Madeleine, αλλά πριν από αυτό θα κάνουμε τη δεύτερη συνταγή της Charlotte. Εκτέλεση για της Madeleine. Βάζουμε το γάλα, τα αυγά και το μέλι και ανακατεύουμε. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε τη ζάχαρη, το κακάο, το αλεύρι και το baking powder. Ρίχνουμε το μείγμα μέσα στα υγρά και ενσωματώνουμε. Ρίχνουμε και το λιωμένο βούτυρο. Ομογενοποιούμε πολύ καλά. Αφήνουμε τη ζύμη μία νύχτα στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα ανακατεύουμε τη ζύμη των Madeleine για να μαλακώσει και να φύγει ο αέρας. Βάζουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής. Βουτυρώνουμε με κρύο βούτυρο και αλευρώνουμε φόρμες Madeleine. Παγώνουμε τη φόρμα. Βάζουμε τη ζύμη με ίσιο κορνί. Ρίχνουμε από πάνω κομματάκια σοκολάτας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 250 βαθμούς για 7 λεπτά. Βγάζουμε από το φούρνο και σηκώνουμε τις Madeleine να κρυώσουν λίγο. Για την κρέμα σοκολάτας, ζεσταίνουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος. Τρίβουμε λίγη τόγκα πάνω από τη σοκολάτα.
Ρίχνουμε το γάλα με την κρέμα και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε για μια νύχτα στο ψυγείο. Κάνουμε μια μικρή τρύπα στις κλιαρές μαντλέν. Γεμίζουμε με κρύα κρέμα σοκολάτας. Πάμε για τη δεύτερη συνταγή που θα μας κάνει μια μικρή χαριτωμένη σαρλότ. Έχουμε σήμερα γυναικεία ονόματα. Μικρές σαρλότ. Υλικά για τα σαβουαγιάρ. 7 κρόκι αυγών. 7 ασπράδια αυγών. 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Άχνη ζάχαρη για πασπάρισμα. Biscuit cuillère. Biscuit cuillère. Το σαβουαγιάρ που λέμε εμείς θα κάνει τα μπισκότα πρώτα. Okay. The first step is this yellow. Πρώτα τους κρόκους βάζουμε σε ένα μπολ. Μου είπε ότι είναι μια πολύ εύκολη σαρλότ. And. Okay. Yes, of course. Before the moment. The egg. Το ασπράδι. White. And sugar. And sugar, just a little. After for the white. Βάζουμε λίγη ζάχαρη στους κρόκους. More and sugar. Yes. Work. Okay, why not? Some more work. Like mixer. Okay, serious. Yes, sugar. Similar, yes, in my hair. The same look? No, not the same color. Beautiful, yes. Okay. Okay. And the now, first step, just a little white with the yellow. Πρώτα βάζουμε λίγη μαρέγκα στο ελαφρώς τυμπημένο κρόκο με τη λίγη ζάχαρη. Oh. It's good. Yes. Specialist, Stelios. After. No. Thank you. Thank you. Very nice. And mix just a little. After and then put the frying. Tamize. Κοσκινισμένο το αλεύρι. Slowly. Κοσκινισμένο και ανακατεύουμε ελαφριά. Cuillère. Biscuit cuillère. Tu connais pourquoi cuillère? In French, cuillère, spoon. Spoon. Λέμε το μπισκότο του κουταλιού, γιατί παλιά το κάνανε με το κουτάλι και τώρα με το κορνέ. Take two forms. Okay. One make. Yes. First. This little baton. Ah, here. Yes. Κάνει πολύ μικρές γραμμές, γιατί όπως σας είπα θα κάνει μικρή σαρλότ. Που πρέπει να έχεις για να κάνεις πολλές μικρές σαρλότ, γιατί μιλάμε για έναν επαγγελματία και έναν επαγγελματικό χώρο. Και τώρα κάνει στρογγυλούς δίσκους πολύ μικρούς για τη φόρμα της σαρλότ στο κάτω μέρος που θα τις βάλει. How many minutes to cook? 2-3 minutes. Maximum. Είναι τόσο μικρά
που θέλουν πολύ λίγο ψήσιμο, 2 με 3 λεπτά το πολύ. Για να μην καούν, τα βλέπετε τι μικρούλικα που είναι. Very, very good. Μπραβίσιμο. Άι. And only for the butter. Only. Only, yes. Μόνο τα μπασκουνάκια τα ζαχαρώνουμε. Με άχνη βέβαια. Οκ. Οκ. 2 minutes. And now we make Sabayon. Sabayon, chocolat noir, guanara, 70%. Τώρα πάμε να κάνουμε μια κρέμα Sabayon. Την έχουμε ακουστά, αλλά θα την κάνουμε με σοκολάτα. Με 70% με μια γκουαναχά. Υλικά για την κρέμα σοκολάτας. 12 κρόκια αυγών. 50 γραμμάρια νερό. 150 γραμμάρια ζάχαρη. 320 γραμμάρια σοκολάτα 70% κακάο. 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά. Συνεχίζουμε να κάνουμε την σαμπαγιόν. Οκ. Σαμπαγιόν σοκολά νουάρ. Yellow. Σύνολο κάνουμε ένα σιρόπι τη ζάχαρη με το νερό στους 121 βαθμούς. Βάζουμε τους κρόκους στο μίξερ. Το σιρόπι είναι έτοιμο, 121 βαθμούς. Θα συνεχίσω να χτυπάω τους κρόκους, θα το ρίχνω σιγά σιγά μέσα. Και ο Ζιλ θα χτυπήσει την κρέμα γάλακτος σε επαχείρευστη μορφή στο χέρι. Και ξεκινάμε. Can I help you? Yes, yes, yes. Okay. Okay, magnifique. 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 Top. 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 Βλέπουμε και τη σαμπαγιόν. Τώρα αυτή είναι η σαμπαγιόν λευκή. Έχουμε βάλει τη σοκολάτα μας στα μικροκύματα να λιώσει. And wait the chocolate. Chocolate and the mold. No. Wow. And the mold for the shallot. Thank you very much. Κοιτάτε τι χαριτωμένα που είναι. Σαρλότ. Η φόρμη στη σαρλότ σε μικρέ. And the chocolate. And the chocolate. Πρέπει να είναι ζεστή περίπου στους 50 βαθμούς. And you know. Little. Σαμπαγιόν. Σαμπαγιόν. Βάζουμε λίγη κρέμα σαμπαγιόν. Yes. Quickly. Yes. Okay. Now I mix the cream with the sabayon. Yes. Okay. Half and half. About. Yes, yes. Λοιπόν, ανακατέψαμε τη μισή με τη σοκολάτα, τη σαμπαγιόν, και την άλλη μισή με την κρέμα, την παχύρευστη. And very important. Πρέπει να είναι πολύ μαλακιά η κρέμα γάλακτος που έχουμε χτυπήσει, να μην είναι πολύ σφιχτή. Now, all, yes. Petit à petit. 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 Comment dire, magnifique. Magnifique. En grec. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Tu vois la texture? Yes. Lisse. Donc un tout petit peu et c'est bon. Yeah. After the fouet, fini. Fini. With the maris. Now with maris. Hein? Yes. Bien corné ça. Σταματάμε το ανακάτεμα με τον αυγοδάρτη και συνεχίζουμε με τη μαρίς, αλλά κάνουμε το ανάποδο τώρα. Βάζουμε τη σοκολάτα μέσα στην υπόλοιπη κρέμα, τη λευκή. Magnifique, Stelios. Nice.
It's you. Bravo. It's for you. For me, oh. It's for you. For Kostas. For Kostas. Υλικά για το σιρόπι κακάο. 500 γραμμάρια νερό. 150 γραμμάρια γλυκόζη. 50 γραμμάρια κακάο. Είμαστε έτοιμοι να συναρμολογήσουμε τις μικρές Σαρλότ. On décolle les biscuits. Βάζουμε τους μικρούς δίσκους από το πισκότομα στις φόρμες της Σαρλότ. Ξεκολλάμε τα μικρά με μια παλέτα. Good. Good conservation. Είναι πολύ ωραία πισκότα. 2 εβδομάδες μπορούμε να τα κρατήσουμε κλεισμένα σε ένα δοχείο, σε ένα πλαστικό, εκτός ψυγείου. Okay, enough, I think. Yes. Εδώ έχει κάνει ένα σιρόπι από κακάο, γλυκόζι ή ζάχαρη και νερό. Δεν τα έχει βράσει, τα έχει αφήσει να λιώσουν και να ενωθούν μόνα τους και μετά τα έχει ανακατέψει. On met un biscuit dans le fond. Τώρα τα μουσκεύει τα μπισκότα, τα βρέχει μάλλον με αρκετό σιρόπι. Το απορροφά σαν σουγκάρι. Και τώρα Σαβαγιό. Μπορείτε να τα κρατήσετε και στην κατάψυξη και στο ψυγείο. Okay. Okay. Βάζει μέχρι τη μέση για να δούμε τι θα κάνει. Yes. Sugar time, sugar time, sugar time. Εγώ με ένα μπισκουίτ δεσί. Και βάζει και ένα δεύτερο μπισκότο. Encore un peu de sirop. Oui. Και τώρα βλέπουμε εδώ όλα εκπλήξεις. Θα βάλει φουντούκια καραμελωμένα. Et moi je mets un peu de noisette. Noisette. Caramélisées sur le tour. Et pour changer le goût, μπορούμε να βάλουμε λέει και κομφί, δηλαδή το κομφί εννοούμε γλασαρισμένα φρούτα, λεμόνι, πορτοκάλι. Το συνηθίζουν εδώ πάρα πολύ στα αγγλικά τους. And now you can put in the fridge for half hour. Μισή ώρα στο ψυγείο. Υλικά για τη σαντιγή. 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά. 20 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Μισό κλωναράκι βανίλης. Έχουν κρυώσει μικρές σαρλότ. Πάμε να τις καλύψουμε με τη σαντιγή. Έχουμε χτυπήσει σαντιγή με λίγη ζάχαρη και μισή βανίλια. Τώρα πια δεν είναι επακύρευση, είναι σαντιγή, είναι σταθερή. Σαντιγή με βανίλια. Τη βάζουμε σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. Σαρλοτάκια. Madame Charlotte. Madame Charlotte. Et là, on va faire comme ça, Stelios. On va prendre, on va juste lisser. Μπορείτε να την κάνετε και σε μεγάλη φόρμα. Yeah. Ή να το κάνετε, σε, αν δεν έχετε φόρμα σαρλότ, μπορείτε να την κάνετε και σε ένα τσέρκι, μια τούρτα. Okay. Yes, and take this is for one person.
One person. But yes. I am the mole for six and eight. Eight. On prend des biscuits et tu vas on va planter un peu n'importe comment. Και από ό,τι βλέπετε δεν τα ξεφορμάει. Artistic. Artistic. Είναι καλλιτεχνική. Artistic. Είναι καλλιτεχνική Σαρλότ, δεν την ξεφορμάρει, τη διακοσμεί μέσα στη φόρμα της. Και από ό,τι έχω δει, έχει και άλλες Σαρλότ στην μπουτίκ, τις οποίες τις πουλάει μέσα στη φόρμα τους, έτσι όπως τις βλέπετε. Με διαφορετική βέβαια διακόσμηση. If you want, you take the copo. Yes. No problem. Yeah. Or the artistic. Yes. When you want. Ah. Yes. Thank you. Μπορείτε να ξύσετε σοκολάτα και να βάλετε κομμάτια. Μπορείτε να στρώσετε τη σοκολάτα και να την απλώσετε σε πολύ λεπτό φύλλο να παγώσει όπως έχει κάνει εδώ ο Ζιλ και να την κόψετε σε κομμάτια. Κοιτάτε πώς γυαλίζει, επειδή είναι στρωμένη και απλωμένη σε γυαλιστερό φύλλο πάνω. Κοιτάτε τι λεπτό που είναι. You want more? No. It's okay. Okay. Ça c'est une qui est finie. D'accord? C'est bon. Et maintenant, c'est joli. C'est pour les Grecs. Special for the TV Greek and for you. Ah, thank you very much. Το έκανε special για την τηλεόραση και για μένα, για την ελληνική τηλεόραση, για τις γλυκές αλχημίες. Και τώρα η πινελιά του artistic. On termine. Un petit peu de chantilly. Chantilly. Βάζει στις κορυφές λίγο σαντιγί για να μπορέσει να κολλήσει το φύλλο χρυσού. And. Yes. Gold leaf. Gold leaf. Και ο καλλιτέχνης μας ολοκλήρωσε το έργο του. And the Gil Marshall. It's very important. Και την υπογραφή του βέβαια, Gil Marshall. Εκτέλεση για τις μικρές Σαρλότ. Ρίχνουμε λίγη από τη ζάχαρη στους κρόκους και ανακατεύουμε με το σύρμα μέχρι να σπρίσουν. Χτυπάμε το ασπράδι με τη ζάχαρη σε μαρέγκα. Βάζουμε λίγη μαρέγκα στους κρόκους για να φρατέψουν και ενσωματώνουμε με την υπόλοιπη. Ρίχνουμε σιγά σιγά το κοσκινισμένο αλεύρι. Βάζουμε σε σακούλες ζαχαροπλαστικής και σχηματίζουμε λεπτά μπαστούνάκια και μικρούς δίσκους. Πασπαλίζουμε τα μπαστούνάκια με άχνη ζάχαρη. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για 3 λεπτά. Για την κρέμα σοκολάτας φτιάχνουμε ένα σιρόπι βράζοντας τη ζάχαρη με το νερό μέχρι τους 121 βαθμούς. Χτυπάμε τους κρόκους στο μίξερ και ρίχνουμε το σιρόπι λίγο-λίγο. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτο σε παχύρευστη μορφή. Ρίχνουμε τη μισή κρέμα των κρόκων στη λιωμένη σοκολάτα και την άλλη μισή στην παχύρευστη κρέμα γάλακτος. Ενσωματώνουμε σιγά-σιγά τις δύο κρέμες και ανακατεύουμε. Ετοιμάζουμε σαντιγί, χτυπώντας την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη και τη βανίλια. Φτιάχνουμε ένα σιρόπι, βράζοντας τη ζάχαρη, τη γλυκόζη και το κακάο. Σε μία μικρή φόρμα σαρλότ, τοποθετούμε ένα δίσκο σαβουαγιάρ. Ρίχνουμε λίγο σιρόπι κακάο. Βάζουμε κρέμα σοκολάτας μέχρι τη μέση. Τοποθετούμε από πάνω άλλον ένα δίσκο με σιρόπι κακάο. Πασπαλίζουμε με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς. Βάζουμε τη σαρλότ στο ψυγείο για μισή ώρα. Συμπληρώνουμε με σαντιγί και στρώνουμε την επιφάνεια. Τοποθετούμε στην κορυφή τα μπαστούνάκια σαβουαγιάρ σε ακανόνιστο σχέδιο. Ρίχνουμε κομματάκια σοκολάτας. Γαρνίρουμε με φύλλα χρυσού. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος με τις δύο υπέροχες συνταγές. Εδώ βλέπω ότι έχει κάνει, ειδικά του έχουν κάνει φόρμα πορσελάνη σε σχήμα Madeleine. What is right here? C'est marqué les Madeleines de Lorraine
à Montmartre par Gilles Marchal. Gottlieb. Gottlieb. Με χρυσά γράμματα του έχουν αφιερώσει αυτές τις φόρμες. Τις βλέπετε που είναι συγκλονιστικές. Και εδώ είναι η μικρή Σαρλότ. Yes. It was an honor to be with us tonight. Thank you very much. Thank you, Stelios. I wait to you in Athens. Yes. Soon. Yes. Okay. You like Athens? Yes, yes. I like you so much Athens. I know, I know. Thank you very much. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Εδώ σας αποχαιρετούμε και αποχαιρετούμε και το γλυκό Παρίσι. Καλό σας βράδυ. Sugar time.